εσωτερικά μας που μάλλον μικρή σημασία έχουν για τον πολύ τον κόσμο. Να καλησπέρισω με μεγάλη χαρά τον καθηγητή τον κύριο Δουζίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα εσάς και τους θεατές μας. Λοιπόν, κύριε Δουζίνα, σκέφτομαι από το πρωί ότι και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα θυμίζει λίγο το Τιτανικό. Εμείς χορεύουμε βάλς έτσι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι στο ρυθμό, ξέρω εγώ, εδώ των εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, στο ρυθμό της αλλαγής του Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, στην Ευρώπη με άλλα ζητήματα. Ο Τιτανικός έχει χτυπήσει ήδη στο παγόβουνο και βουλιάζει. Δεν είναι ότι το βλέπουμε το παγόβουνο. Ναι, καλά. Εκεί που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμα το βλέπουμε, ξέρω εγώ, σε μερικά μέτρα. Είμαστε στο 12 παρά 5 και όχι στο 12. Αλλά έχετε απολύτως δίκιο. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη συνταράσσεται με αυτά που γίνονται. Δηλαδή και τις οικονομικές εξελίξεις, την άνοδο της ακροδεξιάς και τους πολέμους. Και να μην ξεχνάμε τους πολέμους. Και επομένως το ολόκληρο το μοντέλο το ευρωπαϊκό, αυτές οι αρχές του διαφωτισμού, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης, βρίσκονται σε μεγάλη υποχώρηση. Mm. Και όταν γυράζεται, ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, συνολικά το φάσμα το πολιτικό έχει κινηθεί προς τα δεξιά. Mm. Αυτό γίνεται στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Βρετανία. Και η Ελλάδα ακολουθεί. Uh-huh. Υπήρχε κατά κάποιο τρόπο ένα εμπόδιο μέχρι μερικά χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος μπορούσε αυτός σε ένα βαθμό να απορροφά τη δυσαρέσκεια των πολιτών, αυτή που εμφανίζεται σε όλη την Ευρώπη, και να μην πηγαίνουν προς τα δεξιά. Και βέβαια και η Χρυσή Αυγή, η δίωξη Χρυσής Αυγής, η καταδίκηση κτλ. Από τη στιγμή όμως που τα αριστερά κόμματα και τα κεντροαριστερά κόμματα έχουν χάσει πια αυτή τη δυνατότητα, αυτή την υπόληψη που είχαν, αυτό το σεβασμό που είχαν από τον κόσμο, ακόμα και από αυτούς που δεν τους ψηφίζανε, δεν τους ακολουθούσαν κτλ. Έχει ανοίξει αυτός ο χώρος, έχει ανοίξει αυτός ο χώρος όπου ο αυταρχισμός φαίνεται να ανεβαίνει, οι αυταρχικές λύσεις και οι αυταρχικές προτάσεις, όπως στη Γερμανία παραδείγματος χάρη, με την περίφημη Wagenknecht, η οποία εμφανίζεται ως μια αριστερή, ναι. Αυταρχική. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον ότι στις γερμανικές εφημερίδες και στις ευρωπαϊκές εφημερίδες τη χαρακτηρίζαν ως και ακροαριστερή, αλλά με πολιτικές που ακουμπάνε την ακροδεξιά. Ακριβώς. Αυτή έκανε το εξής. Κοιτάξτε, και στη Λεπέν και στην Ιταλία, ακόμα και στην Αγγλία σε έναν βαθμό, είχαμε μια μετάβαση άμεση από των εργατικών στρωμάτων και των χαμηλότερων ισοδηματικών στρωμάτων από τα αριστερά κόμματα, τα σοσιαλιστικά, ακόμα και τα κομμουνιστικά, προς την άκρα δεξιά. Επειδή έμπαινε το θέμα αυτό, το περίφημος ο πόλεμος των πολιτισμών, το θέμα το μεταναστευτικό, τα θέματα αυτής της μορφής, όπως είναι στην Αμερική πάνω σχάρια αμβλώσεις, για τις οποίες δεν σταματήσαν να μιλάνε και στο debate του αμερικάνικο. Και αυτό που έκανε η Wagenknecht είναι ακριβώς μια έξυπνη κίνηση να συνδυάσει μια πολιτική η οποία είναι υπέρ του κράτους ευημερίας, υπέρ της αύξησης των μισθών, υπέρ των κοινωνικών ασφαλίσεων, με μια τελείως αυταρχική λογική, κυρίως σε σχέση με τους μετανάστες, αλλά και με όλους τους άλλους, όλους τους ξένους, όλους τους περίεργους, αυτούς οι οποίοι δεν κολλάνε, ας πούμε, στο καθοσπατισμό μας. Αυτό θυμίζει λίγο εθνικοσοσιαλισμό όμως. Η πλατφόρμα που περιγράφεται. Έχετε απολύτως δίκιο. Η ίδια η Wagenknecht και το De Linke από το οποίο κατάγεται δεν είναι προφανώς ναζιστικό κόμμα. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή στην οποία αποδέχεσαι ότι είναι δυνατόν να στηρίξεις την οικονομική και ακόμα και την σοσιαλδημοκρατική σου πολιτική απάνω στον αποκλεισμό των πιο κατατρεγμένων τμήματων του πληθυσμού μέσα στη χώρα σου, τότε αρχίζουν να εμφανίζονται πια αυτά τα σημάδια. Και με αυτή την έννοια, όλη αυτή η συζήτηση που είχε γίνει στα προηγούμενα χρόνια για το κατά πόσο βρισκόμαστε σε μια νέα δεκαετία του 30, νομίζω τώρα πια αρχίζει να γίνεται ζωτική και κέρια. Ναι. Διότι ακριβώς έχουμε σιγά σιγά το συνδυασμό αριστερών εντός εισαγωγικών πολιτικών μαζί με τις πιο αυταρχικές πολιτικές και πολιτικές που είναι βάρβαρες προς αυτούς που είναι οι πιο ευάλωτοι κομμάτια του πληθυσμού. Και είναι ακριβώς αυτή η ατζέντα, αυτή η πλατφόρμα που αξιοποίησε η σοσιαλδημοκρατία τη δεκαετία του 30 για να ανέβει και να έρθει στα πράγματα. Το ερώτημα είναι ότι επειδή δεν είμαστε στη δεκαετία του 30, είμαστε στη δεκαετία του 2030 πλέον, έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε, άρα έχουμε μάθει θεωρητικά τι έγινε και επειδή η κουβέντα για το γιατί η σοσιαλδημοκρατία καταραίει τα τελευταία χρόνια έχει καταλήξει
υποστηρίξει στο ότι από τη στιγμή που αφουγκράστηκε δεξιές πολιτικές και τα βρήκε με τη δεξιά, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει στον άξονα τον πολιτικό, άρα γιατί να ψηφίσουν αυτούς και να μην ψηφίσουν τους άλλους. Όχι, η σοσιαλδημοκρατία, αντί να στρίψει προς τα αριστερά της, στρίβει προς τα δεξιά της. Συνεχίζει το ίδιο λάθος δηλαδή. Έχετε δίκιο. Βέβαια, θα έκανα μια ελαφρά διαφοροποίηση. Δεν είναι αναγκαστικό ότι πηγαίνει προς τα δεξιά, παρότι ο Σόλτς αυτή τη στιγμή το κάνει, αλλά αυτό φαίνεται να είναι κάτι το πρόσκαιρο, ελπίζει κανείς, ας πούμε, λόγω των αποτελεσμάτων. Στρέφεται προς τον νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή προς την απόλυτη επικράτηση των αγορών και της ιδιωτικοποίησης επί της οικονομίας. Mm-hmm. Διότι στον χώρο των άλλων, στον χώρο των δικαιωμάτων, στον χώρο, ας πούμε, της αντιμετώπισης των ξένων κτλ., τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και σε εμάς το ΠΑΣΟΚ σε μεγάλο βαθμό διατηρεί αυτή την παράδοση που είχε, ας πούμε, να υποστηρίζει αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Όταν και αυτό αρχίζει να χάνεται, και μάλιστα από κόμματα τα οποία τουλάχιστον στον τίτλο τους είναι σοσιαλδημοκρατικά και κεντροαριστερά κτλ., τότε πραγματικά έχετε δίκιο, αρχίζουμε πια να μιλάμε για πιθανόν μια επιστροφή στο 30. Βέβαια, αυτό δεν θα είναι ο φασισμός ή ο νατσισμός του 30, είναι ένας μεταμοντέρνος φασισμός. Προφανώς. Ναι. Ενώ οι Ναζί είχαν τους Εβραίους, παραδείγματος χάρη, σαν το μεγάλο κακό, το evil, ας πούμε, subject, το οποίο έπρεπε να εξαφανιστεί, σήμερα, καταρχάς προφανώς δεν είναι οι Εβραίοι, αλλά είναι ένας κινούμενος ρατσισμός, μια κινούμενη και μετακινούμενη λογική αποκλεισμού, ναι, που βρίσκει κάθε φορά ευάλωτα διαφορετική στόχευση. Μπορεί να το παρουσιάσει όμως ότι είναι η μοναδική πηγή του κακού. Mm-hmm. Χτυπάει εμάς τους καλούς πολίτες. Ναι, ναι, ναι. Το ζήσαμε το καλοκαίρι με τη woke agenda και το τι έκανε το Παρίσι και τι μήνυμα ήθελε να περάσει και πώς θέλει να μας αλωτριώσει όλους και όλο αυτό που ακούγαμε από διάφορους ακραίους να λένε. Ασχέτως του καλλιτεχνικού κομματιού, αν σου άρεσε ή όχι, έχετε η τελετή έναρξης. Και είναι και ενδιαφέρον ένα περίεργο παράδοξο της Ελλάδας, ότι η επίθεση στην woke agenda μπήκε προτού ο κόσμος δεν είχε καταλάβει ποια είναι η woke agenda. Σωστό. Είχαμε, αυτοί που επιτέθηκαν και 2-3 βιβλία που έχουν βγει που επιτέθηκαν στο woke ήταν αυτοί που όρισαν τι είναι το woke. Σωστό. Και επομένως έχουμε συνολικά στο δημόσιο διάλογο μια τελείως λάθος αντίληψη περί αυτού του woke. Και εδώ τι κάνουμε στην Ελλάδα, τι κάνουμε. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να σπαράσεται στο εσωτερικό του, να διαλύεται, να μην μπορεί να βρει ένα κοινό βηματισμό και να ασχολείται πάρα πολύ με το τι γίνεται μέσα, όχι με διάθεση να τα διορθώσει, αλλά μάλλον με διάθεση να τα διαλύσει εντελώς. Είπατε πριν στην αρχή ότι δεν θα βαρεθούμε. Και από μια πλευρά έχετε δίκιο. Δεν βαριόμαστε. Δηλαδή κάθε 2-3 ημέρες υπάρχει μια νέα εξέλιξη. Πριν άκουσε τον ρεπόρτερ σας, τον Φίλιππο, που έλεγε τα τελευταία, τα πιθανό θα γίνουν σήμερα. Δηλαδή είναι λιγάκι, κάποιοι το είπαν reality show. Εγώ το λέω λιγάκι μια θεατρική παράσταση. Και αν είναι κωμωδία ή είναι δράμα, πιθανόν και τα δύο, εξαρτάται και από τη θέση που έχει ο καθένας. Για μένα όλο αυτό το πράγμα όμως είναι μια βαθύτατη θλίψη, μια απογοήτευση και μια αμηχανία για κόσμο ο οποίος, όπως εγώ αλλά και πολλοί άλλοι, βρεθήκαμε στην αριστερά, ας πούμε, από τη δεκαετία του 70, από τη Χούντα και μετά, να βλέπουμε ένα κόμμα που έδεσε τόσο μεγάλες ελπίδες στον ελληνικό λαό παρά τις αποτυχίες του, παρά τις κολοτούμπες, παρά όλα αυτά τα δύσκολα που έκανε. Οποιοσδήποτε συγκρίνει την Ελλάδα που πήρε ο Τσίπρας το 15 με την Ελλάδα που παράδοσε το 19, είναι προφανές ακόμα και οι αντίπαλοι της αριστεράς παραδέχονται ότι αυτή η κυβέρνηση έφτιαξε μερικά πράγματα. Και από το 19 και μετά είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία παρακμής που κάθε τόσο λέμε θα ολοκληρωθεί αύριο, θα ολοκληρωθεί μεθαύριο. Κάτι θα γίνει και θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Η ευθύνη αυτού που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ευθύνη Κασελάκη. Κοιτάξτε να δείτε, ευθύνη Κασελάκη είναι από τη στιγμή που ο Κασελάκης έγινε πρόεδρος. Mm. Γιατί έγινε πρόεδρος, τι οδήγησε στο να γίνει πρόεδρος, είναι προφανώς ευθύνη άλλων και του Τσίπρα εν μέρει, αλλά κυρίως των ηγετικών στελεχών, οι οποίοι, να το πούμε μια κουβέντα, οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές για την επιλογή του νέου αρχηγού, χωρίς να έχει γίνει καμία βασική συζήτηση εκ των προτέρων, χωρίς να έχει υπάρξει ένα συνέδριο ή κάποια άλλη διαδικασία μέσα από την οποία οι υποψήφοι θα μας λέγανε ποιο είναι το σχέδιό τους για το κόμμα, για την Ελλάδα, για το μέλλον κτλ. Ναι. Δεν ακούσαμε τίποτα τέτοιο. Και επειδή φαντάζομαι αυτό έγινε, επειδή θεωρούσαν οι τρεις βασικοί υποψήφοι τότε ότι ένας από αυτούς τους τρεις θα κερδίσει και θα συνεχιζόταν το modus vivendi, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Ναι, δεν περιμέναν ότι, όπως λένε, ήρθε ο τουρίστας και τους πήρε το κόμμα και αυτό δεν το περιμέναν. Τώρα υπάρχει κάποιος
ο κ. Κασελάκης ή κάποιος άλλος που θα μπορούσε να βγάλει από αυτό το αδιέξοδο τον ΣΥΡΙΖΑ και να τον προχωρήσει παρακάτω. Θα σας πω εγώ την άποψή μου, την οποία την έχω εκφράσει και ως πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, την έχω εκφράσει επανειλημμένα. Νομίζω αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από φράσματα. Τα φράσματα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, αν πάμε πίσω το 2015. Είναι 6-7 κόμματα τα οποία σιγά σιγά φύγανε από τον βασικό κορμό και έμεινε και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ένα φράσμα κι αυτός, και είναι δυνατόν να έχουμε και δύο φράσματα μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ πάλι στο μέλλον. Το μέλλον για μένα είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση από όλα τα φράσματα, εκτός βέβαια από αυτούς με τον κύριο Κασελάκη, οι οποίοι συνεχίζουν να μιλάνε με έναν τρόπο, το βλέπω στα social media, ας πούμε, ανάλογο με τα trolls του Τραμπ, ας πούμε, και να υπάρξει, να ξεκινήσει μια συζήτηση, διότι μετά από μεγάλες διασπάσεις, ιστορικά ξέρουμε, και αυτή του 68 και μετά το 89-90, για να ξαναφτιαχτεί αριστερά, μια αριστερά η οποία ήταν το παιδάκι μου, να πούμε, αξιοπρεπής. Και ήταν δυνατόν να βάζει και θέμα εξουσίας και νίκης εκλογές. Περάσανε καμιά 15 με 20 χρόνια. Νομίζω ότι, και αυτό είναι, το λέω με φλίψη, ότι δυστυχώς δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρξει η αναγκαία αυτή η κίνηση. Αλλά μόνο έτσι μπορεί να ξαφτιαχτεί η αριστερά. Κανένας ηγέτης και κανένα από αυτά τα φράσματα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί από μόνο του να παίξει αυτό το ρόλο της επανίδρυσης, επαναθεμελίωσης ενός σημαντικού αξιοπρεπούς αριστερού κόμματος. Κύριε Δουζίνα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.